Εν αναμονή τη νέα χρονιά και όλα τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται για τι ανακοινώσει των ψηφοδελτίων του, αλλά και τι προγραμματικέ του δηλώσει εν ώψη των επικείμενων εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ευχήθηκε ήδη χρόνια πολλά με ένα σποτάκι. Πώ να κάνει το 23 καλύτερο από το 22? Θα τα πούμε όλα το 23. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες στο στίβο της οικονομίας και με αφορμή τη μείωση αλλά και την κατάργηση του ΦΠΑ στην Ισπανία σε βασικά προϊόντα κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Να στηριχθούν περισσότερο οι πιο ευάλωτοι και η μεσαία τάξη, ένα σημαντικό κομμάτι της μεσαίας τάξης, από ένα μέτρο το οποίο και θα τείναζε τον προπολογισμό στον αέρα, γιατί θα είχε ένα κόστος 3,5 τουλάχιστον, mm. το οποίο κανείς δεν μας έχει πει από πού θα τα έπαιρνε. Εμείς προτείνουμε καιρό τώρα διαθροτικά μέτρα, ουσιαστικά μέτρα, κρίσιμα μέτρα που θα δώσουν ανάσα στα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Δηλαδή, μείωση ΦΠΑ, στα όρια, στο μέσο όρο τη Ευρωζώνη, λέμε, στο 6%. Μείωση του ειδικού φορού κατανάλωση. Δίνει η εργαλειοθήκη τη Κομισιόν δυνατότητα να γίνει αυτό εδώ και ένα χρόνο. Όχι τώρα, ένα χρόνο. Και δεν το κάνει η κυβέρνηση. Η, okay. η Κυρία πολιτική, η οποία επιλέξατε, την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε ότι δεν θα την κάνετε, κάνετε ακριβώ την ίδια γιατί είναι ψηφοθυρική. Αυτό σα ενδιαφέρει. Κυρία Δημαδάμα, Ψήθη μην ταυτίζεστε τόσο με το. Αφρίς. Αφρίς. Ψηλά στην ατζέντα τη προεκλογική κόντρα παραμένει και η υπόθεση των υποκλοπών με αφορμή την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών για ο οποίο φέρεται να είχε δώσει την άδεια εξαγωγή του Πρέδατορ στη Μαδαγασκάρη, όπω είχαν αποκαλύψει οι New York Times. Ω άνθρωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρείται εν μέσω εορτών να ξεπληθεί στην κολυμπήθρα του προεκλογικού αγώνα δια της παρέτησή του. Ο Γιάννη Μυρλή ανακοίνωσε χθε την παρέτησή του για να συμμετάσχει, όπω είπε, στον προεκλογικό αγώνα τη Νέα Δημοκρατία.